Κυρίε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη, 15 Μαΐου του 2013 και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην τοπική δισεογραφία. Σοβαρές οικονομικές ελλείψεις καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στο λιμενικό σώμα. Λεπτομέρειες στο θέμα που ακολουθεί. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει το λιμενικό σώμα. Αυτό κατηγγείλαν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Είμαστε πλέον υγειονομικά ανασφάλιστοι. στο τοπικό επίπεδο το χρέο στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη ανέρχεται περίπου στι 100.000 δραχμές ευρώ. Ανάλογο είναι το χρέο στου συμβεβλημένου ιατρού και στα διαγνωστικά κέντρα. Κανεί από του γιατρού αυτού δεν δέχεται πλέον το βιβλιάριό μα, οπότε έχουμε καταστεί υγειονομικά ανασφάλιστοι. Από επίσημα κυβερνητικά χείλη, λόγω τη έλλειψη των κρατικών κονδυλίων, ε, μα λένε ότι κύριοι, κοιτάξτε, βρείτε χορηγού για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε πλωτά και ε, χερσαία μέσα. Εμεί ω υπάλληλοι. Εμεί Όσο και να σα φαίνεται δηλαδή ε, παράξενο, στι λιμενικέ αρχέ γίνεται αυτό το πράγμα, πράγμα το οποίο παλιά θεωρούταν απαράδεκτο και απαγορευόταν, πλέον μα λένε και επίσημα, επίσημα ότι κύριοι, βρείτε χορηγού και κονδύλια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσφορά μα στην ελληνική κοινωνία και πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε την εθνική μα κυριαρχία πρόσφατα έγινε μια δωρεά δύο σκαφών από την Ένωση Ελληνών Εφοπλιστών στο Υπουργείο Ναυτιλία. Τη χαιρετήσαμε ω ένα θετικό βήμα, αλλά δεν είπε κανεί με τι προσωπικό θα στελεχωθούν αυτά τα σκάφη. Σκεφτείτε ότι αύριο σα χάριζα εγώ ένα σκάφο σε εσά. Με ποιον κυβερνήτη θα το πηγαίνατε, με τι λεφτά θα βάζατε καύσιμα, πώς θα το συντηρούσατε ήταν σαν να σας φόρτωνα ένα πρόβλημα. Εάν δεν είχατε τα απαραίτητα χρήματα. Έτσι ακριβώς γίνεται και με το λιμενικό σώμα αυτή τη στιγμή. Αποκλεισμένοι κυρίες και κύριοι για άλλη μία χρονιά, τουλάχιστον ακτοπλοϊκά, είναι η Θεσσαλονίκη από τα νησιά των Σποράδ. Αποκλεισμένοι θα μείνει και φέτος το καλοκαίρι η Θεσσαλονίκη από τις Σποράδ, δεστερώντας αφενός μερίδα τουριστών στα τρία νησιά, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και αφετέρου τουριστική κίνηση στο δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, καμία εταιρεία δεν ενδιαφέρεται να συνδέσει ακτοπλοϊκά τα δύο μέρη, ενώ το σχέδιο του Δημάρχου Σκοπέλου για τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη είναι σε πρώιμο στάδιο. Πάντως, προσπάθειες για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις ποράδες έγιναν και φέτο με το αξίδι του Δημάρχου Σκοπέλου Γιώργου Μιχελή στη Θεσσαλονίκη στις Απριλίου. Στη σύσταση μια εταιρεία λαϊκή βάση με χρηματοδότηση από επιχειρηματίε των σποράδων και την ενοικίαση πλοίου που θα συνδέει τα νησιά με τη Θεσσαλονίκη, σχεδιάζει να προχωρήσει ο Δήμαρχο Κοπέλου. Όπω είπε, μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανσποραδική σύσκεψη προκειμένου να εξεταστεί αν το ενδιαφέρον που εκφράστηκε από φορεί και επιχειρηματίε μπορεί να υλοποιηθεί. Στη συνάντηση αναμένεται να παραστεί και ο Δήμαρχο ε. Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον το οποίο πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο, καθώ το θέμα αφορά και ενδιαφέρει κυρίω εμά. Υπογράμμισε ο Δήμαρχο Κοπέλου, σημειώνοντα ότι δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από του υπάρχοντε ακτοπλόου. Ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν τη φετινή τουριστική περίοδο, ωστόσο προετοιμάζονται και για το επόμενο καλοκαίρι. Όπω εξήγησε αρχικά, μπορεί να γίνει για 2 3 χρόνια με ενοικίαση πλοίου. Και αν το εγχείρημα δείξει ότι είναι επικερδέ, τότε θα ακολουθήσει αγορά πλοίου από την εταιρεία Λαϊκή Βάση. Θα είναι ευχή έργων για αυτό το εγχείρημα να ενδιαφερθούν και φορεί τη Θεσσαλονίκη, καθώ και παράγοντε του τουρισμού και να συμμετάσχουν και αυτοί με κάποιο ποσοστό. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Τεστ πατρότητα και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστο έχουμε πλέον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Τη δυνατότητα ενό αξιόπιστου τεστ πατρότητα με σεβασμό στου κανόνε τη βιοειθική και με χαμηλό κόστο παρέχει το Τμήμα Μοριακή Ιατροδικαστική τη Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου που λειτουργεί από τον Ιούνιο. Πρόκειται για το μοναδικό πιστοποιημένο από τον περασμένο Απρίλιο κατά ΆΙΖΟ στο επίπεδο έλεγχο πατρότητα με τη χρήση των γενετικών δικτών STR κρατικό εργαστήριο στην Ελλάδα. Ω κρατικό εργαστήριο, το Τμήμα Μοριακή Ιατροδικαστική δίνει αποτελέσματα τόσο για την προσωπική ενημέρωση. Των ενδιαφερομένων, όσο και για δικαστική χρήση. Η δειγματοληψία γίνεται στου χώρου του τμήματο από ειδικά εκπαιδευμένο γιατρό ή και εκτό εργαστηρίου από τον γιατρό τη επιλογή των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται η και εκτο εργαστηριου απο το γιατρο τη επιλογη των ενδιαφερομενων ωστε να διασφαλιζεται η ορθοτητα και η αξιοπιστία στο στάδιο τη λήψη. Όταν η δειγματοληψία γίνεται εντό του τμήματο, ο γιατρό που θα την κάνει ελέγχει την ταυτότητα των εμπλεκομένων, είναι υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων τη φέρει την ευθύνη τη δειγματοληψία και υπογράφει τα σχετικά έντυπα. Σε περίπτωση μη αποκλεισμού, η πιθανότητα πατρότητα υπερβαίνει το 99,9%. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 5 ημέρες και τα υπογράφει γιατρό καθηγητή του Οριστοτελείου και μπορούν να τα παραλάβουν μόνο οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι. Όπω εξηγεί η επιστημονικά υπεύθυνη του τμήματο, επίκουρη καθηγήτρια, Λίδα κοβάτζη, στα 4 με 5 κρατικά εργαστήρια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα και κάνουν τεστ πατρότητα, στηρούνται οι κανόνε τη βιοήθικής, αλλά το κόστο είναι υψηλό, φτάνει τα 1.800 ευρώ. Και γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι, παρότι εμπιστεύονται τα κρατικά εργαστήρια, απευθύνονται σε ιδιωτικά, όπου το κόστο είναι πολύ χαμηλότερο στα 500 ευρώ. Στην περίπτωση όμω που θα αποταθεί κάποιο σε ιδιωτικό εργαστήριο, δεν ελέγχεται πάντα η ταυτότητα των εμπλεκομένων, καθώ δειγματοληψία μπορούν να την κάνουν και οι ίδιοι και χωρί συγκατάθεση των άλλων εμπλεκομένων. Σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Έθριος αναμένεται το καιρό για αύριο στη Θεσσαλονίκη με τον Ιδράργυρο να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σύντομη ενημέρωση σα. Αναλυτικά η δισεγραφία τη ημέρα στο κεντρικό μα δελτίο. Προ το παρόν, γεια σα.